Σήμερα, 12 Νοεμβρίου, είναι η πανελλαδική ημέρα δράσης για την υγεία. Ουσιαστικά, θέμε να βγάλουμε έξω με μία ενωμένη φωνή όλοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και όλοι οι αποδέχτες των υπηρεσιών υγείας ότι φτάνει πια. Θα πρέπει πραγματικά το θέμα της υγείας του λαού να το δει η κυβέρνηση σοβαρά και όλοι οι υπόλοιποι, διότι δυστυχώς έχουμε ζήσει εδώ και δεκαετίες μία υποβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας, υποβάθμιση η οποία χρόνο με το χρόνο αρχινάει και φαίνεται, το οικοδόμημα ουσιαστικά καταραίει και με κραυγές όλα αυτά τα χρόνια, επειδή κρατάν κάποιοι τις κολόνες, πιστεύουν ότι δεν θα πέσει κιόλας. Το οικοδόμημα, αν δεν στηριχθεί δυνατά, ουσιαστικά και σωστά, θα πέσει. Θα πρέπει λοιπόν, μια που τα παραδείγματα από τη γειτονική Ιταλία, που ήταν και η πρώτη σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δείχνουν το πατατράκ που έπαθε η Ιταλία όταν βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε καλές πρακτικές και να κάνουμε ακριβώς αυτά που επιστημονικά έχουν φανεί σε αυτά που έχουν γίνει. Τι θα πάμε δηλαδή να κάνουμε, αποτυχημένα μοντέλα? Τα είδαμε στην Ιταλία. Λειτουργήσαν? Δεν λειτουργήσαν. Θα πρέπει λοιπόν, όπως γίνεται σε όλες τις έκτακτες ανάγκες, όπως αυτή τη στιγμή καταστρέφονται όλοι οι έμποροι και όλες οι τάξεις που κάθονται στα σπίτια τους, θα πρέπει να επιτάσσονται τα πάντα για τη δημόσια υγεία. Θα πρέπει να επιτάσσονται τα πάντα για τον κοινό σκοπό, διότι αν δεν υπάρχει λαός, δεν υπάρχει τίποτα. Προστίση θα κλείνει και μία πόρτα στο νοσοκομείο της Χίου. Αυτά δεν έχω το δικαίωμα εγώ να... θα πάτε στη διοίκηση να σας πει. Δεν έχω το δικαίωμα από τον νόμο να μιλώ για ό,τι έχει σχέση με το COVID. Δυστυχώς είμαι με μάσκα. Με τα κρεβάτια τι γίνεται, υπάρχει επάρκειες περίπου που χρειαστεί? Ακούστε, όπως βλέπετε το σύστημα λειτουργεί για μία νόσο. Έχουν πάει στην άκρη και οι καρκινοπαθείς και αυτοί που έχουν διάφορα προβλήματα, προσπαθούμε, επαφίεται στο φιλότιμο και το ποιος θα βρει ποιον να σώσει αυτόν που έχει ανάγκη να σωθεί. Αυτό βεβαίως εδώ μπορεί να γίνει, γιατί είναι μια νησιωτική περιοχή που όλοι γνωριζόμαστε. Δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί να γίνει αλλού. Φοβάμαι ότι δεν μπορεί να γίνει και οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν γίνεται κιόλας. Και ως ΕΣΝΟΚ συμμετέχει σε αυτήν την Πανελλήνια ημέρα δράσης για την υγεία που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία για σήμερα. Είναι η πολλωστή φορά που βγαίνουμε και κρούμε τον κούρτονα των κινδύνου εδώ και καιρό. Δυστυχώς το Υπουργείο και στην περίοδο της πανδημίας από το Φλεβάρι μέχρι σήμερα έχει κάνει ελάχιστα πράγματα, για να μην πω τίποτα, φανώ ας πούμε ότι τα ισοπεδώνουμε όλα. Τρανό παράδειγμα είναι ότι όσοι γιατροί υπήρχαν στο ακτινολογικό, τόσοι υπάρχουν και σήμερα, που σημαίνει ότι οι γιατροί που υπάρχουν στο ακτινολογικό δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις εφημερίες. Όσοι γιατροί υπήρχαν στη μονάδα αλλεργικής θεραπείας το Φλεβάρι υπάρχουν και σήμερα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν περισσότερα από 3 κρεβάτια, ό,τι και αν μας λένε. Έτσι. Όσοι νοσηλευτές βρίσκονται στις επάλξεις το Φλεβάρι, βρίσκονται και σήμερα με κάποιες προσταφαιρέσεις που γίνανε όσον αφορά τις άδειες ειδικού σκοπού που έχουν πάρει κάποιοι συνάδελφοι, άρα μηδένει στο πηλίκο. Και όσον αφορά τα υλικά, έχουμε πει και προηγούμενη φορά ότι έρχονται με το σταγονόμετρο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα να μην έχουμε γάντι, αλλά είμαστε κοντά. Φτάσει. Ή δεν έχουμε φτάσει, καλά η αποθήκη, εντάξει, γενικά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα να μην έχουμε στολές προστασίας, αλλά είμαστε κοντά. Λοιπόν, έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή, ας αφήσει τους ιατρινισμούς ο Υπουργός ότι εντάσσει μονάδες εδώ 50, εκεί 40 και 30 παρακάτω. Αυτό, όπως είπε και ο πρόεδρος του συνοχή πριν, γίνεται εις βάρος των υπολείπων λειτουργιών των νοσοκομείων. Έτσι, βγήκανε και αποφασίσανε να σταματήσουν τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρίων στο νοσοκομείο για λόγους προστασίας και θέλω να μου απαντήσουν πού θα πάει ο ασφαλισμένος να παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα. Μιας και το ΙΚΑ και όλες οι υπόλοιπες δομές εδώ και χρόνια
δεν λειτουργούν. Πού θα πάει? Στον ιδιώτη να πληρώσει. Αν θυμάστε καλά, στο ίδιο σημείο είμαστε και το Μάρτιο, τότε που τα χειροκροτήματα από τα μπαλκόνια ήταν μπόλικα. Τότε λοιπόν είχαμε πει ότι εμείς αυτό, για μας το χειροκρότημα είναι η αναγνώριση των ασθενών και του χιώτικου λαού και γενικά όλης της Ελλάδος, και δεν τα ψεύτικα χειροκροτήματα της κυρίας Μαρέβα, πώς τη λένε, και της κυβέρνησης δεν μας λένε τίποτα, αρκεί να, αν μπορούσαν τουλάχιστον για μία φορά να ήταν συνεπείς σε αυτά που μας είχαν υποσχεθεί. Παραδείγματος χάρη, το να μας βάλουν στα βαρέα και ανθυγίνα. Κάτι το οποίο και αυτό πετάχθηκε σκαλέντες. Να πιάσω λίγο τα τοπικά, γιατί έκανε αλγινή εντύπωση σε όλους η κόντρα του Ιατρικού Συλλόγου με τον κύριο Μηταράκη. Δεν κατάλαβα με ποιο σκεπτικό ο κύριος Μηταράκης δεν θέλει κριτική από τη στιγμή που κατέχει μία υπουργική θέση και ξοδεύει τα λεφτά δεξιά-αριστερά, και όχι όπως είπε ο κύριος Μαλαφής, να πέσουν και στην υγεία και στο νοσοκομείο. Δηλαδή, δεν θέλει ο κύριος Μηταράκης κριτική από τον Ιατρικό Σύλλογο. Κι αν από τον Ιατρικό Σύλλογο, από ποιον άλλον. Αυτό επίσης που θέλω να σε εισαγωγικά να καταγγείλω είναι όχι η έλλειψη υλικού COVID αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, εδώ και ένα μήνα περίπου, δεν έχουμε τα απλά γάντια, τα οποία όμως για να προστατευτούμε τα φοράμε συνέχεια και πρέπει να αλλάζουν. Αυτή τη στιγμή, μέχρι την περασμένη εβδομάδα, γάντια αγοράσαμε από σούπερ μάρκετ της Χίου. Πείτε μου αυτό, αν το έχετε δει πουθενά αλλού, και επίσης ότι τα μοίραζε η δική της από το γραφείο της. Σε μια τέτοια περίοδο είναι ντροπή να βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή η κυβέρνηση να μοιράζει λεφτά στα ΜΜΕ για να υμνούν το έργο της, και ποιο έργο άραγες, και να μην δίνονται για την υγεία. Και γιατί 6 μήνες δεν επάρθει ούτε νοσηλευτικό, ούτε γιατρός, ούτε ανοίξανε και η μονάδα. Δηλώνουμε 9 κρεβάτια στη Χίο. Στην πραγματικότητα έχουμε 3. Και αυτό επειδή ούτε γιατρός ακόμα έχει έρθει, ούτε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Ευχαριστώ, ελπίζω την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούμε να υπάρξει κάτι θετικό να σας πούμε. Συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους, υγειονομικούς, νοσηλευτές, γιατρούς, τα είπαν καλύτερα από εμάς και τα ξέρουν. Το ζήτημα είναι ότι είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές, πάλι μπροστά στους ήρωες γιατρούς, που όμως τα μεγάλα λόγια δεν συνοδεύονται από μεγάλες πράξεις. Αυτή τη στιγμή οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές. Ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης του ξέφυγε και είπε ότι δεν περιμέναμε τούτο και δεν περιμέναμε το άλλο. Αλλά τις πόρτες τις άνοιξαν με φόντο τη Σαντορίνη ο κύριος Πρωθυπουργός, και ακολούθησε και η Υπουργή του Τουρισμού, και ο έκτος τόλος σε εισαγωγικά κατέφτασε μαζί με αυτόν και ο κορονοϊός που ξέφυγε και όλα τα συμπαρομαρτούντα που αφορούν το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην εργασιακή ζούγκλα, και μάλιστα υπό την πίεση όλη αυτή η κυβέρνηση περνά ένα σωρό αντιλαϊκά και εσχρά νομοσχέδια, όπως αυτό για τις απεργίες, για τα βαριά ανθυγιεινά, μιας και γίνεται λόγος αυτή τη στιγμή και βλέπετε και εσείς τις συνθήκες που εργάζονται οι υγειονομικοί, και όμως είναι στο στόχαστρο της πολιτικής της κυβέρνησης και της προηγούμενης και της τωρινής όσον αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτόν τον αγώνα, όλοι είμαστε δίπλα τους και θεωρούμε ότι θα πρέπει η υπόθεση της υγείας να αποτελέσει υπόθεση της ατομικής ευθύνης όλου του ελληνικού λαού και όλων των εργαζομένων ενάντια στις εγκληματικές κρατικές ευθύνες της κυβέρνησης.